Νίκο Σετούλα είναι κοντά μα. Πώς πραγματικά ένα συναρπαστικό παιχνίδι βρεθήκατε πίσω στο σκορ. Ωστόσο, είχατε τα ψυχικά αποθέματα και τις σωστές λύσεις και καταφέρατε να γυρίσετε το παιχνίδι και να το μετατρέψετε σε μια μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα. Έτσι, εγώ αυτό θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά ζουν συγχαρητήρια με τον τρόπο που παίξαμε. Δηλαδή, έχουμε πολλές ατυχίες, παίζουμε με διάφορα σχήματα. Είτε παίζουν ένα λεπτό, είτε παίζουν 30, είναι το καλύτερο και παίζουν για την ομάδα. Αυτό με ικανοποιεί. Δεν μπορώ για το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι και αμυντικά και επιθετικά ήμασταν πολύ καλοί. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν καλύτερα από εμάς. Αλλά θεωρώ ότι πλέον η ομάδα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στο τι μπορεί να κάνει. Και παρόλο τις απώλειες που έχουμε, συνεχίζουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κλειδιά της νίκης στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, όλοι βοηθήσαν στα κρίσιμα σημεία. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι ήταν η θέληση στην άμυνα που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Φάγαμε στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε 42 πόντους, φάγαμε 31 και στην ουσία ήταν, είχαμε φάει 25, 40 λεπτά πριν το τέλος. Θεωρώ αυτό το κλειδί και αυτό τους αξίζει συγχαρητήρια. Συμβολή του Τέιλορ στο σημερινό παιχνίδι, γιατί προερχόταν από ένα τραυματισμό, τελικά όμως έστειξε τα δόντια. Θεωρώ ότι εντάξει, για Αμερικάνους παίκτες που είναι επαγγελματίας και έρχεται και θέλει να παίξει, ξέρει τα προβλήματα που μπορεί να αποκτήσει παίζοντας και ρισκάροντας, το αξίζουν συγχαρητήρια. Έδειξε ότι και η κίνηση που κάναμε προσπαθήσαμε να το μεταπίσουμε να παίξει και να μην φύγει. Το εκτίμησε και μας ανταπέδωσε και με το παραπάνω. Τελευταία ερώτηση για τον Άρη. Για το... Δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι. Έρχεται την προσεχή Δευτέρα και πάει για το 4-4. Σίγουρα, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας. Εγώ αυτό που ήθελα να δω από τα παιδιά είναι στα αποδυτήρια να είναι πεινασμένοι, να περιμένουν να μου ζητάγανε να είναι εδώ, να παίζανε και αύριο. Δηλαδή να έχουν τη θέληση και τη διάθεση ώστε να παίξανε και άλλο παιχνίδι τόσο σύντομα.